Γεια σας και καλό απόγευμα. Μου αρέσει πάρα πολύ που έρχομαι έτσι εδώ καθημερινά και συναντώ διάφορα δωράκια που μου στέλνετε, γραμματάκια. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Λοιπόν, σήμερα εδώ δύο φίλες από τη Θεσσαλονίκη, Αργυρό και η Βασιλική, ηλικίας 10 ετών. Γεια σας και σε όλα τα παιδιά που μας παρακολουθούν. Μου στέλνουν ένα γράμμα το οποίο το διαβάζω μπροστά σας. Όχι όλο, είναι μεγάλο. Θα διαβάσω τα πρώτα. Σας παρακολουθώ κάθε μέρα και έχω δει πάνω από 200 επεισόδια συνεχόμενα. Μπράβο, μικρή μου. Και έχω ένα τετράδιο, κύριε Πέτρο, που γράφω το όνομα του νικητή ή της νικήτριας κάθε ημέρα. Λοιπόν, σου κάνω τώρα, μικρή μου φίλη, επίσημη πρόταση. Σε 10 χρόνια να έρθεις εδώ, θα γίνεις συνεργάτητα της εκπομπής μας για να κρατάς σημειώσεις. Σημείωσε και σήμερα ποιος θα νικήσει, γιατί έχω και παίκτρια και παίκτες. Έλα, Βαλιά! Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι ωραία που είναι αυτά. Είναι πολύ συγκινητικό. Ναι. Και θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν και διάφορες καρδούλες. Δεν φαίνονται εδώ τώρα. Υπάρχουν και διάφορες καρδούλες με μολυβάκι εδώ παντού. Και όλη αυτή την αγάπη από τα μικρά παιδιά και από τα μεγάλα παιδιά βεβαίως. Τη δεχόμαστε με χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Και να ξέρετε, όλα έχουν θέση μέσα στα καμαρίνια μας. Τα έχουμε γεμίσει παντού. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Το παιχνίδι που το ξέρουν όλοι από μικρές ηλικίες ότι όποιος γυρίζει. Κερδίζει. Έτσι, μπράβο. Παιδιά, καλή επιτυχία. Πάμε να παίξουμε λεξομαχία και μετά να γνωριστούμε σιγά-σιγά την ώρα που εσείς θα βγάζετε μερικές χιλιάδες ευρώ. Καλό! Ωραίο, ε! Η κατηγορία είναι πριν και μετά. Και πάντα η πρώτη λέξη είναι στην καθαρέμπουσα. Και μόνο σε αυτή βρίσκουμε γράμματα τώρα. Να και στη δεύτερη λέξη που είναι στη δημοτική βεβαίως. Για πες το, Δημήτρη. Σάπον, σαπούνι. Δεν το έχει πει ποτέ έτσι. Έτσι δεν είναι. Μόνο σαμπούνι το έχει πει. Ποτέ. Έλα να παίξει πρώτο τώρα. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες σε μια εκπομπή η οποία φιλοξενεί ανθρώπους με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, με επιστημονικά ενδιαφέροντα, με ενδιαφέροντα γύρω από τον κινηματογράφο, τα βιβλία, τα πάντα όλα. Εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις? Είμαι ένα υβρίδιο. Είμαι το πρωί. Μ' αρέσει. Έλα. Προγραμματιστής αναλυτής υπολογιστών, εικονικών υπολογιστών και το. Στην επιστήμη λοιπόν πάμε από εδώ, ναι. Το βράδυ μουσικός. Όχι, καλλιτεχνική φλέβα. Μουζουκί. Πιάνο και τρομπέτα. Όπα! Γιατί? Τον ουρανό σε έψαχνα, στη γη σε βρήκα, αδελφέ. Ξέρεις πόσο καιρό ψάχνω, κοιτάει κάτω εδώ μεταξύ. Ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο με πνευτά να με συνοδεύσει όταν παίζω καζού. Φαντάζομαι έχεις δει πόσο κακός είμαι σε όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, εντάξει, καλώς είσαι, μια χαρά. Το λέει ο άνθρωπος τρομπέτα τώρα, έτσι δεν το λέει ένας τυχαίος. Δηλαδή παίζουμε jazz μουσική και τέτοια. Πιο πολύ προς το παραδοσιακό στην τρομπέτα, στο πιάνο πιο πολύ προς το κλασικό jazz. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θα μου επιτρέψεις να είμαι σήμερα μαθητή σου, να μου δώσεις 2-3 έτσι tips, πώς ξέρεις ανάσες, μάγουλα, αυτά τι κάπως το κάνουμε, έστω στο καζού. Διάφραγμα, διάφραγμα. Εδώ όλα, ε. Εδώ. Από εδώ, ευτυχώς που έχω ρυθμιστικό σήμερα. Πάμε να πάρουμε κατηγορία. Αυτοκίνητο. Η κατηγορία είναι αυτοκίνητο. Δημήτρη, καλή επιτυχία. Ψάχνουμε δύο ξεχωριστές λέξεις που αφορούν το αυτοκίνητο βεβαίως, έτσι. Εντάξει. Τώρα δεν θα μας πεις γράμμα. Την επόμενη φορά που θα έρθεις με την τρομπέτα σου. Έλα ρε Κυριακό, εσύ σε ποια κατηγορία είσαι? Ανθρώπων, επιστήμες, αθλητικά, βιβλία, τέχνες, τι, πού είμαστε? Λίγο απ' όλα. Εσύ? Ναι. Το πρωί είμαι φοιτητής. Τι σπουδάζουμε? Είμαι στο Πάντο Πανεπιστήμιο, δημόσια διοίκηση. Το βράδυ τι κάνουμε όμως? Το βράδυ βοηθάω τον πατέρα μου, οικογενειακή επιχείρηση. Γιατί χρειάζομαι και χαρτζηλίκι, πες. Χρειάζομαι και ένα χαρτζηλίκι και ταυτόχρονα είμαι και ερευνητής προφορικών ιστοριών. Φίλε, δεν κάθεσαι καθόλου. Δεν θέλω να καθίσω. Λίγο με το Δήμο ασχολούμαστε, λίγο απ' όλα. Πώς πρόλαβες να έρθει ο τροχό τη τύχη? Πάλι καλά που τον έχουμε εδώ, τώρα που είναι εδώ, να γυρίσουμε, παρακαλώ. Καλή αρχή και σε σένα. Λοιπόν, το πρώτο σου σύμφωνο για 50 ευρώ. Το Σίγμα. Αυτά είναι τα πρώτα σου 100 ευρώ.
και πας και για ένα ωραίο δωράκι από τα Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας, κάμια αντίρρηση, σήκωσέ το. Συνήθως λέμε πρώτα ένα γράμμα, αλλά πιστεύω θα το πεις 100%, γι' αυτό σε άφησα. Εντάξει. Το μη. Το μη. Είδες, είχα ένστικτο, θα πάρετε τώρα επιταγή και με αυτή βεβαίως θα χρειαστεί να γλιτώσει δύο μεροκάματα από, από την οικογενειακή επιχείρηση και να πας εσύ τα ψώνια της εβδομάδας 100 ευρώ από το Γαλαξία. 40 τώρα. Το Λάμδα. Αυτό δεν υπάρχει. Κρατάς τα 2,20 και έρχεται η Νάσια μας για πρώτη φορά. Καλωσορίζουμε και το κορίτσι μας. Χαίρετε. Τι κάνεις. Καλά, εσύ. Σε ποια πλευρά να σε διδάξουμε. Έχουμε φοιτητές, έχουμε μουσικούς. Μανούλα. Μανούλα. Αυτή κι αν είναι κατηγορία της μητέρας. Ένα παιδάκι. Δύο, δίδυμα. Δύο. Δίδυμα. Με τη μία. Με τη μία. Μία και έξω. Πόσο είναι τα μαναράκια σου. Είναι 14 μηνών. Είναι μωρούλια ακόμα και είναι. Κοριτσάκια. Κοριτσάκια και τα δύο. Ναι. Έχουμε ονόματα. Μυρτό και Ερατό. Λοιπόν, θα τις έχεις στο νου και θα γυρίζεις για να σου φέρουν γούρι. Πάμε. Λοιπόν, 20. Θέλω το ρο. Υπάρχει 5 φορές. Τέλεια. Εντάξει, είναι τέλεια επειδή υπάρχει 5, αλλά δεν είναι και τόσο τέλειο ότι έφερες μόνο 20. Κατάλαβες τώρα ότι αν είχες κρατήσει το ρο, ναι. Πού να το ξέρεις, θα μου πεις. Αλλά δεν ξέρεις το γρίφο, οπότε. Προφανώς. Το κάπα. Α, ωραία, και δύο που έχει είναι 3 εκατοστάρικα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε είσαι στα 4 εκατοστάρικα με 2 γράμματα. Υπέροχο είναι αυτό. Το πι. Άλλα 300, βρε! Βρε! Μιλάμε για υψηλές ταχύτητες. Με το που μπήκες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κατευθείαν 700 ευρώ αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πολύ καλό ποσό. Παιδιά, είναι τα πρώτα της 3 γράμματα. Είναι πολύ δυνατό ποσό, 700. Τι κάνεις τώρα. Το σκέφτεσαι. Θέλω να το λύσω. Καλό. Ναι. Το ποσό είναι υπέροχο. Είναι πολύ καλό. Για να δω. Καρμπιρατέρ κομπρέσορας. Για αυτούς που νομίζανε μάτα χίλια καρμπιρατέρ, ότι οι άντρες παίρνουν τα αυτοκίνητα στα δάχτυλα. Όχι. Είναι καλέ. Και οι μαμάδες διδήμων με την ίδια άνεση μπορούν να τα βρουν. Μπράβο σου. Πολύ. 700 ευρώ έβγαλε, εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο το έκανε. Γύρισε μόλις 3 φορές, έλυσε το γρίφο και φυσικά προηγείται. Δεύτερος γύρος. Κυριάκο, όπως είναι και ο ψηλός παρέας, έλα να παίξει πρώτος, γιατί σύμφωνα με τους κανόνες μας, πάντα ο πιο ψηλός παίζει στο δεύτερο γύρο. Η αλήθεια είναι ότι είναι η σειρά του να παίξει. Σωστά. Και η κατηγορία είναι εμείς οι δυο. Εμείς οι δυο, δηλαδή ζευγάρι η παλιά, έτσι. Σωστά. Ας ξεκινήσουμε με το σίγμα. Και τα δύο ονόματα έχουν σίγμα και μάλιστα μπόλικα. Αλλά όπως πριν η Νάσια, έτσι και εσύ την πάτησε με 20. Μόλις έχασες 60 ευρώ, αυτά είναι τα μισά προβλήματα, το μείον 50%. Δεν πειράζει, μικρό το κακό. Νάσια. Δεύτερη ευκαιρία, παρακαλώ. Υπέροχα με τη δυνατότητα να κάνεις λάθος, να μην σε απασχολεί πια. Τέλεια. Θέλω το ταφ. Δεν κάνεις όμως λάθος. Θα πάρεις και τα 40 και τη δεύτερη ευκαιρία και θα γυρίσεις βεβαίως. Θέλω το ρο. Ξαναγύρισε λοιπόν γιατί έχεις τη δεύτερη ευκαιρία. Πολύ ωραία αυτά. Έλα. Το κάπα. Μόλις 80 ευρώ. Αυτή τη φορά δεν γλιτώνεις. Γεια, έλα Δημήτρη. Θα πω το πι. Το πι, παραδοσιακά. Σου αρέσουν πάρα πολύ. Και αν λύσει αυτό το γρίφο, εγώ θα σου παίξω παραδοσιακά με καζού. Σε τρελάνω. Θα κάνουμε μαζί δίσκο. Όπω είμαι παλιό. Τι δίσκο. Τι δίσκο. Δεν υπάρχει πια δίσκο. Θα θυμήθηκε στο δίσκο. Θα βγάλουμε εμείς δίσκο με τον Δημήτρη. Είμαστε τέτοια εποχή.
Θα πω το λάμδα. Νομίζω ότι σιγά σιγά έχετε φανταστεί αν ψάχνουμε για Έλληνες ξένους, έτσι δεν είναι? 180. Θα πω το α. Το α. Πάρα, πάρα πολύ ωραία. Θα πω το β. Γιατί πιθανότητα ξέρεις το ζευγάρι, έτσι δεν είναι? Τώρα, αν το λύσεις θα πάρεις 180. Εάν δεν το λύσεις τώρα, μπορεί να βγάλεις περισσότερα γυρίζοντας. Θα το λύσω. 180 είναι, εντάξει? Μια χαρά είναι. Μα νιώθεις έτσι, πάμε. Βασίλισσα Ελισάβετ, πρίγκιπας Φίλιππος. Η οποία βεβαίως, μεταξύ άλλων, ήταν ζευγάρι, να, τώρα δω, τα τελευταία 74 χρόνια, παρακαλώ, η βασίλισσα της Αγγλίας και ο πρίγκιπας Φίλιππος. 180 ευρώ για τον Δημήτρη, που δεν πήρε το ρίσκο, μωρέ, δεν ξέρω γιατί. 180 χωρίς να υπάρχει χρεοκοπία, ίσως θα έπρεπε να πιέσεις την τύχη σου έστω για ένα γύρισμα. Λες, δεν νιώθεις σιγουριά? Όχι. Όχι, πρέπει να έχουμε τρομπέτα μαζί, να κάνουμε άλλη ατμόσφαιρα. Έφερες τρομπέτα μαζί σου? Η αλήθεια είναι πως όχι. Αφού ξέρεις ότι έχεις πετύχει εδώ στο καλλιτεχνικό πνεύμα, γιατί δεν έφερες να παίξουμε? Υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι. Λοιπόν, το τηλέφωνο σου μετά. Το σταματάω εδώ που ακόμα είμαι στα πάνω μου. Πάμε στον επόμενο γύρο. Πες η πρώτη νάσια αυτή τη φορά, έλα εδώ κοντά και λέω το σταμάτησε αυτό με το σεξόφωνο την ώρα που με κολακεύανε για να μείνει αυτή η γλυκιά γεύση στο ναι. Τέλος. Χάρηκες και εσύ που έπαιζε, γιατί χάρηκες? Πολύ πολύ, γιατί το ζωναράδικο μου αρέσει, είμαστε από τα μέρη τα... Αναγνώρισε ζωναράδικο χορό αυτό που έκανα? Βεβαίως. Είσαι από τη Θράκη? Πολύ εύκολα, είμαι από τις Σέρες. Σέρας? Μακεδονία. Βεβαίως, από τα Σέρας. Πάρα, θα παίξω και ποντιακά, μα χρειαστεί να ξέρεις. Βεβαίως. Πολύ δυνατό. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι στον δρόμο. Δύο λέξεις ξεχωριστές. Ωραία. Θέλω το σίγμα. Όπως λέμε, Σέρες. Ωραιότατα. Μπράβο, 4 γατοστάρικα στις Σέρες, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Από ποιο χωριό των Σερών ή μέσα από τις Σέρες? Λέγεται Πεπονιά. Πολύ ωραία. Το έχω σημειώσει ήδη. Βεβαίως. Φύγαμε. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Μόλις έχασες αυτά τα 4 εκατοστάρικα, πολύ πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Έλα Δημήτρη μου, τώρα που σε έφτιαξα εγώ με ζωναράδικο. Θα πω το ρο. Μπράβο. Είναι τα πρώτα σου 100 ευρώ σε αυτό το γύρο. Ή θα φαλυρίσεις ή θα βγάλεις 500, δυστυχώς φαλύρισες, η χρεοκοπία συναντά και εσένα. Δύο χρεοκοπίες, Κυριάκο, έλα να μην τριτώσεις, σε παρακαλώ. Εγώ άμα θέλει μπορώ να το χορέψουμε καλώς στο ζωναράδικο, δεν έχω θέμα. Γιατί εσύ είπα πού κατάγεσαι? Εγώ είμαι ψαλαμίνα, αλλά χορεύω. Παραδοσιακά. Ναι, στο λίγο τον Ελίδα. Εδώ, παιδιά, συγγνώμη, αλλά σήμερα έχουμε έτοιμο το συγκρότημα, έχουμε την καταγωγή, έχουμε και το χορευτή. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, παιδιά. Ένα ψήσιμο μας. Μας περιμένει μια λαμπρή καριέρα. Λοιπόν, για 20 ευρώ θέλουμε ένα σύμφωνο. Το μη. Μη. Και να βρούμε μια δουλειά και στη Βάλια να κάνει, γιατί τώρα ζηλεύει που εμείς οι τέσσερις θα κάνουμε την περιοδία μας και η Βάλια τίποτα. Καλέ, εγώ θα χτυπάω τον Τέφι. Η Βάλια θα φέρει τα παιδιά. Α, εγώ λέω ότι τη Βάλια την βάλουμε στην αφίσα, ξέρω εγώ. Α, εντάξει, ποζάρω. Τι, θα βάλουμε την μούρη μου. Το κάπα. Όχι. Νάσια. Θέλω το ταφ. Και πήρες 80 και δεύτερη ευκαιρία. Με δυο παιδιά στο σπίτι θα σε περιμένουν δύσκολες στιγμές στα έπιπλά σου στο μέλλον, πολύ σύντομα μάλλον, όχι στο μακρινό. Θέλω το νι. Το νι. Να το και το νι, οπότε μπορείς να πάρεις τις δύο μικρές σου, τις δίδυμες, να τις βάλεις στο διπλό καρότσι, να πάτε στην εταιρεία επίπλων την 900, ένα από τα 5 καταστήματα, σήκωσε την επιταγή, σε παρακαλώ. Και όπως είναι, πρόσεξε με τώρα, έχει σημασία, φέρνω να το δείξω, είναι πολύ σημαντικό. Όπως είναι το διπλό καρότσι, βάζεις την επιταγή από κάτω,
μπαίνεις μέσα στο κατάστημα, λες θέλω αυτό, αυτό και αυτό για τις δίδυμες. Και φυσικά αμέσως μέχρι να βγεις έξω εσύ από το μαγαζί, υπάρχει ένα φορτηγό που φεύγει για το σπίτι σου. Όταν φτάσει, θα είναι ήδη εκεί, θα έχει κάνει διακόσμηση η Βάλια. Εγώ, αλήμον. Σέφεξε, ήταν ωραίο όλο αυτό. Εμένα μαζί. Καλό είναι. Το Δέλτα. Το Δέλτα. Ξέρεις και τις δύο λέξεις? Όχι. 4.40. Μία. Θέλω να αγοράσω το όμικρον. Έχει λίγα η πρώτη λέξη. Οκ, okay, εντάξει. Ούτως ή άλλως το ξέραμε όλοι πια. Την πρώτη λέξη δεν ήταν θέμα. Με τη δεύτερη, μήπως πήρες κάποια βοήθεια? Χαριστώ, όμικρον. Όχι. Το Β. Σαν να παίζεις. Είδες τι καλό που σου κάνουν οι δεύτερες ευκαιρίες. Την ξαναπάτησες. Την ξαναπάτησα, ναι. Δεύτερη χρεοκοπία. Την πρώτη φορά είχες 4 εκατοστάρικα. Αυτή τη φορά είχε 340, αν δεν κάνω λάθος. Και ουσιαστικά έχεις χάσει 740 ευρώ σε αυτό το γύρο. Δημήτρη, πώς βρήκες και τη δεύτερη λέξη? Ναι, έχεις βρει, ε. Εντάξει, δεν, με τα μάτια σου νοηθήκαμε. Εννοείται θα γυρίσει ο άνθρωπος γιατί έχει 0. Έτσι, συγκέντρωση, μ' αρέσεις. Ναι, φίλε μου. Έτσι, ακόμα και αν δεν βγουν λεφτά από αυτό τον γρίφο, θα έχει κάτι πολύ πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Έλα, ένα γράμμα. Το λάμδα. Ωραία. Πάρε τον μπαλαντέρ. Ξέρεις ότι έχει κι άλλο σύμφωνο, έτσι δεν είναι? Ναι. Θες να παίξεις γι' αυτό ή θα το λύσουμε για 100 ευρώ και τον μπαλαντέρ? Τον μπαλαντέρ έτσι δεν το χάνεις, όπως και να έχει, αλλά δεν ξέρω αν θέλεις να γυρίσεις ξανά ή όχι. Την προηγούμενη φορά πήρες 180 ευρώ, τώρα θα πάρεις 100. Το ρισκάρω. Να γυρίσεις. Το ρισκάρω. Εντάξει, δεν ήρθε το ποσό τώρα. Θα πω το φι. Και θα το λύσω. Λοιπόν, εμπίστα θα στο δώσουμε όπως και να έχει το καλό σταρικάκι σου. Πάμε. Μονόδρομος, ασφαλτόστρωση. Λοιπόν, με την ασφαλτόστρωση πήρες 100 ευρώ και βεβαίως δειλά-δειλά, σιγά-σιγά, λίγο-λίγο, λάου-λάου, το πας όλες οι γλώσσες, που ξέρω. Έφτασες στα 280 ευρώ. Δεν είναι. Στα 380, συγγνώμη. Δεν είναι πάντα η λύση των γρίφων που σε οδηγούν στην πρώτη θέση, γιατί έχεις λύσει τρεις γρίφους, ενώ η Νάσια έχει λύσει έναν γρίφο. Οπότε το συμπέρασμα είναι χρειάζεται πρώτα η τύχη. Αυτή τη φορά δοκίμασες, δεν σου έκατσε, δεν πειράζει, μας περιμένει η δεύτερη φάση του παιχνιδιού. Που ξεκινά με λεξομαχία, έχει 200 ευρώ και τα χρειάζεται περισσότερο από όλους. Ο Κυριάκος που δεν έχει καθόλου. Η κατηγορία είναι γλύπτης. Νάσια. Χένρι Μουρ. Σπουδαιότερος και σου δίνει 200 ευρώ και... Μεγαλώνει κι άλλο η διαφορά και είσαι η πρώτη παίχτρια που αγγίζει τα 1000 ευρώ. Έχεις 900 αυτή τη στιγμή, θυμίζω 380 ο Δημήτρης. Αλλά μόλις τώρα μπαίνουμε στη δεύτερη φάση. Για να ακριβολογώ, θα μπούμε μετά στις διαφημίσεις, αλλά τώρα κιόλας μπορεί να διαλέξεις κατηγορία. Να σου προτείνω τρεις. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη κατηγορία είναι ιστορική περίοδος. Η δεύτερη κατηγορία είναι πολιτεία και πόλης της πολιτείας αυτής. Τώρα τα λέμε πολιτεία, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για Αμερική. Μπορώ να το πω, αλλά το είπα. Και παροιμία. Πολιτεία και πόλης. Αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κατηγορία. Με αυτή την κατηγορία βεβαίως θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Γιατί τώρα Βάλια έχουμε ένα αυτοκίνητο εδώ. Βέβαια. Πρέπει να σταθώ εδώ δίπλα του εγώ να πάρω το καλό μου το πλάνο αυτό. Αυτό είναι το καλό μου. Αυτό ή αυτό. Ποιο σας ταιριάζει κύριε Συνάβη? Α, της Βάλιας. Ναι, Βάλια εδώ. Δεν ταιριάζει το τι δικό θέλεις, μου. Τι θέλεις Πέτρο? Τίποτα, πήγα να το ταιριάξω. Ο Συνάβης με γιώνει συνεχώς. Τέλειο σκηνοθέτης είναι. Θέλω, λέει τη Βάλια δίπλα για να φανεί όλη η ομορφιά του αυτοκινήτου. Εντάξει κύριε Ρασούλη, θα το θυμάμαι εγώ αυτό. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr.
Μόλις αρχίζει η δεύτερη φάση του παιχνιδιού. Έχω πολύ ωραία παρέα σήμερα. Είναι καλλιτεχνική φλέβα, διότι όλοι έχουμε μια φλέβα. Εδώ υπάρχει μουσικό στην παρέα, υπάρχει χορευτή στην παρέα. Υπάρχουν τα κορίτσια τα οποία μας πλαισιώνουν και ομορφαίνει όλη η ατμόσφαιρα. Και εγώ θα κάνω τις δημόσιες σχέσεις κλασικά. Έτσι, ωραία, μια χαρά. Όχι, ρε, αφού μπορώ να παίξω και εγώ. Να βοηθήσω. Θα κάνεις και guest. Και αυτό είναι που θα το κάνουμε μετά το παιχνίδι. Όπως και να έχει, στους επόμενους μήνες. Σήμερα όμως έχετε ακόμα στη διάθεσή σας ένα μισάωράκι πολύ χοντρικά για να φύγετε από εδώ, ίσως και με ένα νέο αυτοκίνητο. Προηγείται η Νάσια με 900 ευρώ. Παίζει πρώτη η Νάσια με αυτά τα 900 ευρώ και μας θυμίζει μάλιστα και με ποια κατηγορία θα ξεκινήσουμε. Πόλεις και πολιτεία. Για πλησίασε. Παρακαλώ να μεταφερθούμε αμέσως Αμέρικα, γιατί εκεί υπάρχουν πολλές Ηνωμένες Πολιτείες και μία από αυτές, τις 50, είναι πάνω. Από κάτω όμως υπάρχουν τέσσερις λέξεις και εκεί πίσω κρύβονται τέσσερις πόλεις της συγκεκριμένης πολιτείας. Πολύ γνωστές. Το ΤΑΦ. Άρα, με αυτό το ΤΑΦ που είναι τετραπλό και τα 160 ευρώ που έβγαλες, το πιο σημαντικό νομίζω είναι το ΤΑΦ της πρώτης λέξης, γιατί εκεί είμαστε στην πολιτεία και αυτό θα δώσει μεγάλη βοήθεια σε λίγο. Το σίγμα. Ένα. Και το ένα το έβαλα και είχα πάρει και τη φόρα μου την καλή για να πω δύο, τρία κτλ. Αλλά ένα. Μα σταμάτησε στο ένα, δεν πειράζει. 310 ευρώ. Ωραίο ποσό. Θέλω το ρο. Αμάν, ευτυχώς. Λοιπόν, ευτυχώς πέρασε από μπροστά μας η Χρεοκοπία Plus που παίζει μόνο σε αυτό το γύρο. Έτσι. Έλα. Θέλω το νι. Νι. Ωραία. €5.70. Θα αγοράσω το αλφα. Το αλφα. Ένα σωρό αλφα. Ξέρεις την πολιτεία. Ναι. Και ψάχνεις να βρεις τέσσερις πόλεις στη συγκεκριμένη πολιτεία. Σωστά. Πόσες ξέρεις από τις τέσσερις? Αυτή τη στιγμή καμία. Τέλειο. Μπορεί να βγάλεις και άλλα λεφτά. Το φι. Ήτανε αναμενόμενο, θα πεις ένα γράμμα από την πολιτεία και καλά έκανες. Για πες. Το λάμδα. Αυτή τη φορά δεν θα το πάρεις μόνο στην πολιτεία, αλλά και σε άλλες δύο πόλεις της. Mm-hmm. 5,70 και δύο δεύτερες ευκαιρίες, το λέω και αυτό. Το κάπα. 5,90. Το όμικρον. Δεν χρειάστηκε καν να μαντέψεις το Ορλάντο. Έτσι. Το διάβασες. Λοιπόν, 4,90. Θέλω να πάρω και το Γιώτα. Να πάρεις και το Γιώτα για να τελειώσουμε με την Φλόριντα και επιτέλους να μπορούμε να πούμε το όνομά της. Αυτό. Όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά εντάξει, για να είμαστε τυπικοί. Λοιπόν, η Φλόριντα εκεί, στην νότιο-ανατολική Αμερική. Μάλλον στην νότιο-ανατολική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αφού ο τροχός σταματά στον φόρο 50%, έχω να σου πω πως μπορείς να πάρεις τα μισά χρήματα από κάποιον αντίπαλό σου με το επόμενο σύμφωνο. Άλλωστε, μόνο σύμφωνα έχουμε πλέον. Δεν υπάρχουν φωνήεντα. Πες μας λοιπόν ποιο είναι το επόμενο. Το μη. Σηκώνεις λοιπόν και τον φόρο και θα πρέπει να θυμηθείς, όχι τώρα γιατί δεν έχουν παίξει τα αγόρια μας, αλλά νωρίτερα ποιος είχε τα περισσότερα χρήματα στην άκρη. Ήτανε ο Κυριάκος ή ο Δημήτρης? Ο Δημήτρης. Γιατί ο Κυριάκος δεν είχε λεφτά. Οπότε ο Δημήτρης, δυστυχώς, επειδή ήταν ο μόνος με χρήματα, αυτή τη στιγμή χάνει 190, αλλά δεν είναι οριστικό, γιατί αυτό θα κριθεί από το αν θα λύσεις το γρίφο ή όχι στη συνέχεια. Βρήκαμε τη Φλόριντα, το Μαϊάμι, το Ορλάντο και μας έμειναν άλλες δύο πόλεις. Μουσική
Για να πάρεις μια τροπιταγή γαλαξίας, όπως και πριν, με τα δίδυμα. Θα πάρεις καρότσι από κάτω, ξέρεις, τα κλασικά. Θέλω το πι. Για να κλείσουμε και με την τάμπα, 620 ευρώ. Δεν την ξέρω τον τελευταίο, οπότε θα γυρίσω. Θέλω το ζήτα. Επειδή σου τέριαζε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μας έμεινε μόνο ένα γράμμα. Είτε θα το πεις βάζοντάς το στην τελική απάντηση, είτε θα γυρίσεις γι' αυτό. Νομίζω ότι είμαι... εντάξει, είμαι σίγουρη. Να σου πω κάτι, να σε χαλαρώσω. Να σε χαλαρώσω. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει, γιατί έχει δύο δεύτερες ευκαιρίες. Και εδώ που έφτασε το παιχνίδι, το θυμίζω, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις. Ακόμα και αν δεν το πετύχεις τώρα, θα το πετύχεις μετά. Πάμε να διαβάσουμε από πάνω προς τα κάτω. Φλόριντα, ναι. Μαϊάμι, ναι. Ορλάντο, ναι. Τάμπα, Τζάκσον Χιλ. Χαλάρωσε και απόλαυσέ το, γιατί έκανες λάθος, αλλά έχεις άλλες δύο δεύτερες ευκαιρίες. Οπότε μη μου διαβάσεις τα πρώτα, γιατί τα έχεις πει όλα σωστά. Εντάξει, με ξέρεις το λάθος τόνο. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι εκμεταλλεύεσαι αυτή τη δεύτερη ευκαιρία σου και μου λες ποια είναι η τελευταία πόλη. Πάμε. Τζάκσον Χιλ. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Δεν περίμενα. Νομίζω το βρήκα. Να σου πω κάτι. Δεν μίλησα. Δεν το ξέρω, σαν πόλη δεν την ξέρω καθόλου. Γιατί δεν μπορώ να ακούσει ποτέ. Μάλιστα. Θα δεχτώ αυτή την απάντηση. Αφού δεν την έχεις ακούσει, λες φυσιολογικά πράγματα που σου κολλάνε. Κανένα από αυτά δεν ήταν. Επιφυλάσσομαι όμως για τα 640. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Συν τα λεφτά του Δημήτρη. Τελευταία απάντηση. Πάμε. Τζάκσονβιλ. Ναι, είναι το Τζάκσονβιλ, παιδιά. Εάν δεν είχε τις δύο δεύτερες ευκαιρίες που έφερε η τύχη στο δρόμο της, αυτή τη στιγμή θα είχες χάσει 830 ευρώ. Γιατί τόσα έβγαλες, μπράβο, αλλά με πάρα πολύ άγχος, Νάσια. Πολύ, πολύ άγχος, ναι. 1730 ευρώ, έναντι 190 που έχει ο Δημήτρης, γιατί έχασε τα μισά του χρήματα. Συγγνώμη, Δημήτρη. Σε έναν γύρο που ήταν, μπορεί να ζητά συγγνώμη, αλλά της τα έφερε η τύχη. Τι να κάνει, να τα πετάξει. Τα πήρε και τώρα προηγείται με 1530, μεγάλο προβάδισμα. Πάμε στον επόμενο γύρο. Δημήτρη μου, λίγα είχες, σου πήραν και τα μισά. Τι να κάνεις. Ξέρω, είναι λυπηρό. Να σου πω θα κάνεις. Έλα να βγάλεις ξανά τα ίδια, μη σου πω και διπλά και τριπλά, γιατί τώρα δεν έχει χρεοκοπίες, δεν έχει φόρους, δεν έχει τίποτα. Έχει 500 ευρώ, ωραία, καθαρό αίμα. Και σου εύχομαι να τα πετύχεις με το καλημέρα. Εντάξει, η χρεοκοπία, η κανονική πάντα υπάρχει. Η πλάς όμως έχει φύγει. Η κατηγορία είναι παροιμία. Τι μελέτησες τη χρεοκοπία? Είδες, άμα το μελετάς. Είχες να μελετήσεις άλλες 22 φέτες. Τη χρεοκοπία μελέτησες. Έλα, Κυριάκο. Θέλω να μελετήσεις καμιά φέτα, εσύ? Θέλω να φτιάξω την τύχη μου. Κυριάκο, είσαι στο μηδέν. Με έχει πάρει από κάτω, πολύ. Είναι λογικό, είναι στο μηδέν, να παίζουμε μισή ώρα και είναι στο μηδέν. Βλέπω τα γράμματα και... Τελειώνει αυτό τώρα, τώρα, τώρα. Τώρα. Έλα, ξεκινάς με δύο γράμματα. Πάμε στο πρώτο. Σίγμα. Ωραία. Και μέχρι να τα ανοίξει αυτά τα γράμματα η Βάλια, εσύ θα μας πεις και το δεύτερο σύμφωνο. Μη. Μη μούτρο. Ωραία. Αυτή τη φορά ξεκίνησες καλύτερα. Λάμδα. Δεν υπάρχει λάμδα, Νάσια. Με 3 εκατοστάρικα ξεπερνάς το διχίλιαρο. Αν ξαναφέρεις δεύτερη ευκαιρία, ειλικρινά θα βάλουμε τη φωτογραφία στο λεξικό δίπλα. Καλά, δηλαδή, δεύτερη ευκαιρία και μετά θα έχει φωτογραφία δίπλα από την Άσια. Το ΤΑΦ. Ωραία. 160 ευρώ και για σένα όπως και για τον Κυριάκο. Μόνο που εσύ παίρνεις και τη δεύτερη ευκαιρία ήδη. Και πετυχαίνει στο τελευταίο δευτερόλεπτο, κλάσμα δευτερολέπτου, κάνει ο τροχός το παιχνίδι του και σου φέρνει αντί χρεοκοπίας το μεγαλύτερο ποσό. 500. Θέλω το ρο. Καλώς ήλθες, χιλιάρικο.
Το χιλιάρικο δικό σου, να είσαι απάνω να δημιουργήσεις μεγάλη διαφορά από τους αντιπάλους σου, γιατί αυτή τη στιγμή δεν φτάνει που έχεις 1.700 τόσα στην άκρη, έχεις και 1.160 σε αυτό το γύρο και εδώ πλέον, δεν μιλάμε για εδώ να βαντζώσεις το διχίλιαρο, είσαι στο τριχίλιαρο κοντά. Θέλει πολύ προσοχή γιατί όλα αυτά, εάν δεν λύσεις το γρίφο, δεν θα συμβούν. Τι κάνεις τώρα? Θα αγοράσω το Α. Και θέλω και το όμικρον. Έχεις σκεφτεί αν θα συνεχίσεις με τον ίδιο τρόπο ή θα γυρίσεις ξανά? Όχι, θα γυρίσω. Δεν θα κουραστώ να το λέω ότι κάθε φορά που τη συμβαίνει κάτι δυσάρεστο στον τροχό, να χάσει ράτσι ή να μην πέτυχε γράμματα, πάντα υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία. Η τύχη σου δεν έχει όρια. Και μπράβο γι' αυτό, γιατί ακόμα και όταν χάνεις τη σειρά σου, τελικά υπάρχει λόγος για να φέρει μετά 500. Θα πω το πει. Στην τύχη. Στην τύχη. Και ποιος έχασε την τύχη του και την βρήκε η Νάσια που παίρνει άλλο ένα 500. Πάρ' το και αυτό. 1.500 ευρώ έχει βγάλει μόνο από αυτό το γύρο. Με διαφορά η πιο τυχερή παίκτρια της ημέρας μέχρι στιγμής. Τι κάνουμε τώρα? Θα αγοράσουμε το γιώτα. Αυτή τη στιγμή παίζει χωρίς την ασφάλεια μιας δεύτερης ευκαιρίας. Σε έχει αξιοποιήσει όλες. Εδώ δεν σου κάνει τη χάρη, γι' αυτό θα κριθείς από το επόμενο σύμφωνο. Το κάπα. Το οποίο υπάρχει δύο φορές. Δεν ξέρω την παροιμία. Δεν ξέρεις καμία από τις λέξεις? Όχι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνεχίσεις χωρίς λάθη. Το νι. Νι. Νάσια, τα πας μέχρι στιγμής καταπληκτικά. Έχεις 1.500 σε αυτό το γύρο. Θέλω να αγοράσω το έψιλον. Το λες και καλό γράμμα αυτό. Πολύ καλό. Αποκαλύπτει λέξεις, ολόκληρες. Σωστά. Λοιπόν, είναι η στιγμή που πρέπει να μου απαντήσεις εάν σου λείπει κάτι από το γρίφο, γιατί τα χρήματα που έχεις είναι τόσο πολλά που θα είσαι με το 1,5 πόδι στο τελικό από τώρα. Ναι, μου λείπει η πρώτη λέξη που δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι και η δεύτερη. Θέλω μία απόφαση τα επόμενα 5 δευτερόλεπτα. Τι θα κάνεις? Θα γυρίσω. Οπότε ο τροχός θα μακρύνει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Αμάν! Το νιώσεις αυτό? Το νιώσεις έτσι? Πολύ καλά, πολύ καλά. Θέλω το θήτα. Okay, δεν ξέρω τι σε δυσκόλευε την πρώτη λέξη, γιατί πριν κουφάθηκα με την απάντησή σου. Όπως και να έχει τελείωσει αυτό, δεν πάει. Δεν το έβλεπα αυτό. Πάει αυτό. Και θέλω να αγοράσω και το ύψιλον. Έλεγα μου πως βγήκα από αλλού. Πολύ σωστά έκανες, κέρδισες χρόνο, αλλά τώρα λείπουν μόνο αυτά που δεν ξέρεις. 1.380. Δεν το ξέρω. Ειλικρινά. Δεν μου πάει το μυαλό στη δεύτερη λέξη με τίποτα. Νάσια. Εντάξει, προφανώς μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, γιατί η αλήθεια είναι ότι σου χαρίστηκε πολλές φορές. Ναι. Είσαι με διαφορά η πιο τυχερή παίχτρια, αλλά κάπου θα σε περίμενε στη γωνιά κι αυτό. Το ποσό σου είναι πολύ μεγάλο που χάνεται, όπως είναι πολύ μεγάλο και το ποσό που έχεις όμως στην άκρη. Παραμένεις πρώτη, αλλά αυτή τη στιγμή το κατάλαβε ο Δημήτρης πάρα πολύ καλά. Δημήτρη, πλησίασε, σε παρακαλώ. Και ο Κυριάκος, που πιθανότατα και οι δύο ξέρετε το γρίφο, ότι αυτή τη στιγμή, με αυτή τη χρεοκοπία, σωθήκατε. Κοίτα να δεις, ρε φίλε. Έλα, στοπ, εκεί, μπράβο, επιτέλους. Και είναι, πρόσεξε, το μεγαλύτερο ποσό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί τα 500 έχουν βγει. Πάμε.
Το Β. Το Β. Θα πάρεις τη δωρεάν επιταγή, σε παρακαλώ, 900, είναι 3 εκατοστάρικα. Και θα πάρεις και bonus 1 εκατοστάρικο για τη λύση του γρίφου. Αν το λύσεις τώρα. Αν δεν το λύσεις τώρα, πρέπει να γυρίσεις, γιατί έχει μείνει κάτι ακόμη. Θα το λύσω. Έμαθε ξεβράκωτος και ντρέπεται ντυμένος. Λοιπόν, αυτή ήταν η λέξη που δεν ερχόταν στην Νάσια με τίποτα. Υποθέτω ότι μόλις χρεοκόπησες μπορεί και να το είδες μετά. Όχι, τώρα. Τώρα, ε. Τώρα, ναι, δεν μου ερχόταν. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, ήταν ένας γύρος πολύ σημαντικός για όλους. Δημήτρη μου, πήγε να πάρει 4 εκατοστάρικα, διότι το ποσό ήταν και καλό. Μια φορά γύρισε ο άνθρωπος και πήρε το δωράκι του και 100 ευρώ για τη λύση του γρίφου. Και έτσι ανέβηκε κοντά στα 6 εκατοστάρικα. 590. Όμως, το παιχνίδι εδώ, ο γύρος δηλαδή αυτός, είχε ένα παίχτη πραγματικά χαμένο. Και ακούγεται οξύμορο, γιατί έχει 1.730 ευρώ, αλλά αν έπαιρνε και άλλα τόσα, δεν θα συζητάγαμε για παιχνίδι τώρα. Όμως, με τη διαφορά να καλύπτεται πολύ εύκολα ακόμα και στον έκτο γύρο, είμαστε μέσα στο παιχνίδι όλοι. Κυριάκος, στο 0 κολλημένοι. Είμαστε. Μπορεί αυτό να αλλάξει αμέσως τώρα. Η κατηγορία που μας περίσεψε είναι Βάλια. Ιστορική περίοδος. Ωραία. Σίγμα. Μπορεί να γίνομαι κουραστικός και να με συγχωρέσουν και οι τηλεθεατές που το επαναλαμβάνω συνεχώς. Δεν θέλω να υπάρχει μπέρδεμα ανάμεσα στην ιστορία και την ιστορική περίοδο. Είναι διαφορετικά πράγματα. Το ιστορικό γεγονός που συνήθως ψάχνουμε είναι κάτι συγκεκριμένο. Η ιστορική περίοδος μπορεί να πιάνει αιώνες. Μπορεί. Μπορεί και κάποια χρόνια. Αλλά δυστυχώς εγώ μόνο μία περίοδο αναγνωρίζω, την περίοδο ατυχίας του Κυριάκου που κρατά 35 λεπτά τώρα. Νάσια. Έχασε τα 3.000 κατα... το φυσάς και δεν... Ναι. Ξεβράκωτο, δε. Ναι, με το ξεβράκωτο. Έτσι έχει μείνει στο μυαλό. Για πολύ καιρό ακόμα. Τι να κάνω. Λοιπόν, θέλω να ξεχάσεις τον προηγούμενο γύρο και ό,τι έγινε, να σου θυμίσω ότι παραμένεις πρώτη και να σου ζητήσω το πρώτο από τα δύο σύμφωνα. Το ΤΑΦ. Ναι. Θέλω και το ρο. Ρο. Ωραία. Πήρες 160 ευρώ από αυτά τα 4 γράμματα. 2 ταφ, 2 ρο. Γενικώς στη ζωή της Νάσιας έρχονται όλα 2-2. Παιδιά, γράμματα. Έτσι, έτσι. Έλα. Θέλω το πι. Συνεχίζει πολύ ωραία η Νάσια. Αυτή τη φορά δεν ήταν διπλό όμως, είδες, κάτι δεν πήγε καλά. Δεν θα παραπονεθείς τώρα που δεν έφερες τη δεύτερη ευκαιρία, εσύ που έχεις φέρει 5. Όχι, βέβαια. Τι να πούνε τα αγόρια δηλαδή. Αν παραπονιέσαι εσύ στο παιχνίδι μας σήμερα, τι να πούνε τα παιδιά. Λοιπόν, 2,90. Το άλφα. Και θέλω και το γιώτα. Ξέρεις την τελευταία λέξη? Νομίζω. Φτιάχνουμε μια ιστορική περίοδο. Κράτησε παραπάνω από 100 χρόνια. Χοντρικά. Θα γυρίσω. Ωραίοτατο. Το θήτα. Για σήκωσε ακόμη 3 εκατοστάρικα. Και επειδή παίρνεις κι άλλη μια επιταγή, να σου πω ότι μπορεί να μείνεις στο σπίτι μαζί με τα μωρά και να παραγγείλεις από το ίντερνετ. tinyakos.gr. Υπάρχει shop οργανωμένο. Λοιπόν, 400. Το έψιλον. Όπως λέμε, ερατό. Ερατό. Πολύ ωραία. Βεβαίως. Να το λύσω. Αξίζει τον κόπο, γιατί θα πάρεις την δωρεπιταγή και 100 ευρώ για τη λύση, 4 εκατοστάρικα σύνολο και μετά 2.000 και βάλε. Η εποχή της μεταρρύθμισης. Λοιπόν, από το 1517 και περίπου 100 χρόνια εκεί με πολέμους, συμπλοκές, καθολικοί προτεστάντες, όλα αυτά δημιουργήσαν μια εποχή, την εποχή της μεταρρύθμισης που σου έδωσε 400 ευρώ εσένα. Και βεβαίως τώρα, αφού τελείωσε και ο έκτος γύρος, Δημήτρη, Κυριάκο, έχουν ζωρίσει τα πράγματα για σας. Και με 2.130 ευρώ να έχει φτάσει η Νάσια, δεν είναι απαγορευτική η διαφορά. Έχουμε ακόμη 2 γρίφους, αλλά η Νάσια λύνει και τους γρίφους. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ ο Κυριάκος, ας πούμε, δεν έχει λύσει ακόμη κανέναν. Ευκαιρία σου, έχουμε τώρα λεξομαχία. Δεν χρειάζεται να γυρίσεις, οπότε αν είσαι πιο γρήγορος, παίρνεις τα πρώτα σου χρήματα.
Η κατηγορία είναι ίδια κατάληξη. Νάσια. Θεομηνία, ημερομηνία. Και αυτό το βρήκε η Νάσια, η οποία δεν σταματά πουθενά. Έχει πατήσει τον γκάζι και έχει φύγει προς ολοταχώς για τα 2,5 χιλιάρικα. Μην τα έφτασε κιόλας, κοντά είσαι. Είσαι στα 2.330 αυτή τη στιγμή. Και μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, έχει μείνει μόνο ένας γύρος, στον οποίο η διαφορά ναι, μεν καλύπτεται, αν χρειαστεί τα αγόρια να δοκιμάσουν την τύχη τους. Αλλά ποιος παίζει πρώτος, ποιος παίζει πρώτος. Η Νάσια. Η Νάσια είναι το απόλυτο φαβορί μετά τις διαφημίσεις. Εδώ είμαι έτοιμος, διότι σήμερα έχουμε στην παρέα μας σε μια μουσική αύρα. Και το λέω τώρα αυτό σιγά σιγά, γιατί θέλω να ανεβάσω ψυχολογικά όχι την Άσια μας που είναι πρώτη με 2.330 ευρώ, αλλά τον Δημήτρη, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση με 5.90, και τον Κυριάκο, ο οποίος είναι μόνο 2.330 ευρώ πίσω από την Άσια. Μόνο. Πάμε να παίξουμε τον τελευταίο γύρο. Έλα, Άσια μου, εσύ βεβαίως. Πολύ καλά κάνεις και εκμεταλλεύεσαι την τύχη που έχει έρθει μπροστά σου και νομίζω ότι σου έχει φερθεί έτσι πάρα πολύ απλόχερα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δεν έχω παράπονο κανένα. Πάμε, κατηγορία και γυρίζεις. Η κατηγορία είναι Έλληνες τραγουδιστές. Πόσα ονόματα, Βαλιά? Είναι δύο. Δύο ονόματα. Σε περιμένει άλλη μία δωρεπιταγή. Εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία για σένα. Είσαι πολύ τυχερή και εξακολουθείς να είσαι. Μπράβο. Θέλω το ταφ. Άλλη μία δωρεπιταγή γαλαξία στα χέρια σου. Το σίγμα. 30 και 30 και 30 και 120 το σύνολο. Για πες. Το ρο. Και εδώ, σε μια σπάνια στιγμή, δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία μαζί σου. Δεν το πιστεύουν τα αγόρια ότι δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Δημήτρη, απίστευτο, έτσι. Όμως. Να που χάνει μια φορά και δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Αλλά ο Δημήτρης έχει μια ευκαιρία τώρα. Μπορεί να είναι η τελευταία του. Έλα, Δημήτρη, γιατί με το μπόνους που μπαίνει τώρα. Και αν θεωρήσουμε ότι λύνεις και το γρίφο που είναι άλλα 100 ευρώ, φτάνεις και εσύ κοντά στο χιλιάρικο, πολύ χοντρικά τα λέω. Αλλά μόλις φέρεις ένα παρακοσάρικο, μπορεί να αλλάξει όλο το παιχνίδι και να έχουμε μία ανατροπή επικών διαστάσεων. Πρελές! Πω, 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 παρά ένα! Θα πω το πι. Είδες, για ένα δοντάκι και ήταν τριπλό γράμμα, θα είχες 1.500, θα είχαμε απίστευτη ανατροπή. Για πες μας το επόμενο σύμφωνο. Το νι. Και στα δύο ονόματα έχουμε από ένα. Γυρίζεις. Ναι. Όχι πάλι, για λίγο. Το κάπα. Δυστυχώς όλη αυτή η προσπάθεια ολοκληρώθηκε σε μία χρεοκοπία. Και αυτή, Κυριάκο, μάλλον είναι κυριολεκτικά η τελευταία σου ευκαιρία να κάνεις κάτι, να το πω, εξωφρενικό. Δεν θα το πω. Δεν είναι για διαφορά, ξέρω εγώ, 4 χιλιάρικα. Είναι όμως πολύ δύσκολο. Ξέρεις ένα από τα δύο ονόματα? Ναι, το πρώτο. Εννοώ τα πρώτα δύο. Όνομα επιθέτω. Μπορεί να σου φανεί χρήσιμο εάν πετύχεις χιλιάρικο ή πεντακοσάρικο. Γιατί το jackpot σε σένα, σε αντίθεση με τον Δημήτρη, δεν φέρνει κάτι. Γιατί τι θα διπλασιάσεις, το μηδέν. Πάμε. Mm.
Έλα τώρα, εντάξει. Κυριακό, μου αφήσει μια διεύθυνση, θα σου στείλω επισκεπτήριο. Κυριάκος, με διαφορά ο πιο άτυχος και έρχεται με διαφορά η πιο τυχερή. Εάν λύσεις το γρίφο, είμαστε στον τελικό. Ξέρεις και τα δύο ονόματα? Νομίζω το πρώτο. Okay, τότε... Ήθελα να αγοράσω, μπορώ. Τότε μπορείς να αγοράσεις με τα 100 ευρώ που σου περισσεύουν. Τέλεια. Θέλω το α. Αυτό που νόμιζες είναι το πρώτο. Σου βγαίνουν τα γράμματα, το α. Σου επιβεβαιώνει ότι είναι αυτό το όνομα? Όχι. Όχι. Τότε πρέπει να γυρίσεις τώρα. Και χάνεις τη σειρά σου και βεβαίως τώρα, μιας και έχουν μείνει σύμφωνα και ο Δημήτρης ξέρει το πρώτο όνομα 100% ή και το δεύτερο. Και το δεύτερο. Έλα. Πάλι δίπλα από τα 500. Πάλι δίπλα. Το μη. Λοιπόν, άκουσα μια κραυγούλα, να σε ξέρεις το γρίφο. Ναι. Όμως τώρα θα ζήσεις με την αγωνία, γιατί ο Δημήτρης θέλει να μου πει πρώτα και σου δίνω όλο το χρόνο που χρειάζεται. Να μου πεις πόσα σύμφωνα έχει ακόμα, γιατί νομίζω ξέρουμε όλο το γρίφο. Πόσα σύμφωνα έχει ακόμα, μέτρησέ τα. 4. Άρα, τόσες είναι οι ευκαιρίες σου να φέρεις επιτέλους ένα μεγάλο ποσό. Θάρρος. Πάει για χιλιάρικο. Και σταματάει δίπλα από τα 1000! Τι να κάνεις. Τέταρτη φορά που σταματά δίπλα από το ποσό που θέλει. Μόνο που υπήρχε μία διαφορά, φίλοι τηλεθεατές, και την καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι αν είχε πάει ένα δοντάκι πιο μπροστά, στο χιλιάρικο, ο Δημήτρης θα είχε κάνει μία ανατροπή φοβερή. Τώρα θα αναγκαστεί να σηκώσει τη χρεοκοπία και να αφαιρέσει πρακτικά και την τελευταία ελπίδα του Κυριάκου, ο οποίος επίσης σωζόταν με χιλιάρικο, γιατί εσένα δεν σου κάνει ούτε το jackpot. Κυριάκο μου, είσαι ωραίος τύπος. Έλα να το απολαύσουμε το τέλος του παιχνιδιού. Πάμε. Εδώ χαμογελάει η Νάσια δικαίως. Ναι, φέρε τώρα θαυμαστικό να με τρελάνεις. Εντάξει, όχι, μωρέ, υπερβολικό. Το χ. Λοιπόν, πάμε με τα 3 σύμφωνα που υπολείπονται. Έλα. Δεν έχω βρει το δεύτερο. Δεν πειράζει. Αλλά προχωράμε. Δεν πειράζει. Εσύ έτσι θέλεις ένα μαγικό συνδυασμό και των 2 500 άρικων, συν το jackpot. Δηλαδή, ο συνδυασμός είναι πολύ μαγικός και είναι δύσκολος. Λάμδα. Ωραία. Προσπαθώ να κάνω λίγο τα μαθηματικά μου. Μπορώ. Σκέφτομαι 500 και 500, 1000. Δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Με τίποτα που λέει και ο γείτονάς μου εκεί. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Έλα. Απλά να γυρίσω στην οικογένεια από ό,τι έβγαλα και για κατάλληλα. Έτσι, ρε παιδί μου. Για την τιμή των όπλων. Έλα. Θήτα. Θήτα. Σου τέριαζε βρε κάπου εκεί το θήτα. Δεν θα... Όχι, απλά το άφησα γιατί εντάξει τα παιδιά τώρα εγώ. Συγγνώμη, Νάσια, μισό λεπτό να βγάλω λίγο το καπέλο στον Κυριάκο, ο οποίος είδε ότι μπορεί να φτάσει από τα 0 έως τα 0, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει. Οπότε σου λέει, δεν πειράζει, να βγάλει 100 ευρώ παραπάνω η Νάσια, να μας κεράσει κάτι, μιας και είναι η μεγάλη νικήτρια. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Αυτό που έκανε τώρα ο Κυριάκος, σου έδωσε δυνατότητα να γυρίσω. Να φέρεις εσύ το jackpot. Έλα ρε παιδιά, αυτό το βιβλίο δεν είχε ωραίο τέλος. Αλλιώς το περιμέναμε. Έλα ρε Δημήτρη μου, που δυστυχώς... Αχ, τα λεφτά μας φέρνουν σε μια δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Είναι 7.90, έχει φύγει το χιλιάρικο. Γύρνα ρε Δημήτρη μου. Κοίτα να δεις ο άνθρωπος, έλα. Το ζήτα. Λοιπόν, έτσι για να θυμάσαι ότι έλυσε τον τελευταίο γρίφο, ρε παιδί μου, μου αρέσει. Και την τιμή των όπλων. Ναι, μου αρέσει. Πάνος Κατσιμίχας, Νίκος Παπάζογλου. Με τόσο μεγάλη διαφορά, είπε να μην το κουράσει άλλο ο Δημήτρης και καλά έκανε. Φεύγει ψηλά το κεφάλι, έλυσε τον τελευταίο γρίφο και βεβαίως έφτασε μέχρι τα 890, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι ούτε καν
κοντά στην Άσια που φρόντισε, παιδιά, από την αρχή του παιχνιδιού, από τους πρώτους γύρους, να χτίσει μια τόσο μεγάλη διαφορά. Έδωσε την ευκαιρία στα αγόρια μας να την πλησιάσουν. Στάθηκαν πολύ άτυχα και τα δύο αγόρια. Μιλάμε το πόσες φορές χάσαν τη σειρά τους και χρεοκόπησαν. Δεν το συζητώ. Και έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη και Κυριάκο για την πολύ ωραία ενέργειά σας. Όμως θέλω να μείνετε εδώ γιατί μας χρειαστώ. Κυριάκο, χορεύεις. Εγώ με τον Δημήτρη θα πάρουμε τρομπέτες αξόφωνα. Και αν κερδίσεις και το αυτοκίνητο Ινάσια εκτός από τα 2.330, ναι, αξίζει ένα γλεντάκι. 2.330 ευρώ για την Άσια που έχει αφήσει τα δίδυμα στο σπίτι που είναι μικρούλες ενός έτους μαζί με την παραγιαγιά τους διότι σε αυτή την οικογένεια μανούλες μικρές γίνατε. Μικρές ηλικίες. Παραγιαγιά, γιαγιά, για να, μαμά. Για να αντέχουμε. Και εσύ. Αλλά επειδή η οικογένεια μεγάλωσε απότομα και ήρθαν τα δίδυμα σίγουρα δημιουργούνται προβλήματα με το παλιό αυτοκίνητο. Το καινούργιο αυτοκίνητο χωράει και τρίτο παιδί πίσω σε περίπτωση που το σκέφτεστε. Μακάρι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε με το 17. Ελπίζω να είναι τυχερό. Βάλια. Η κατηγορία είναι στη γεωμετρία. Μία έννοια που αφορά στη γεωμετρία. Δύο λέξεις που έχουν τα ίδια ακριβώς γράμματα όσον αφορά το πλήθος, έτσι. Θα βάλουμε α, π, σ, τ και λ, ή τουλάχιστον από αυτά που αναφέραμε όσα υπάρχουν. Και υπάρχουν τρία από αυτά. Σειρά σου. Θέλω το κάπα. Κάπα. Το ρο. Ναι. Το νι. Νι, νεολαία, έτσι. Νεολαία. Και ένα φωνήεν. Και το γιώτα. Πάμε. Στη γεωμετρία. 10 δευτερόλεπτα, κάτι γίνεται. Κανονική. Είχες και εσύ την αίσθηση ότι μάλλον διαλέξαμε λάθος φωνήεν. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Δεν γνωρίζω τον γρίφο, παρακαλώ να αποκαλυφθεί. Να δω κι εγώ τι είναι. Αλλά η αίσθησή μου ότι διαλέξαμε λάθος φωνήεν, σε αυτό έπεσα μέσα γιατί αν είχες πάρει το όμικρον, είχε τελειώσει και αυτός ο γρίφος. Δεν πειράζει, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά. Και φεύγουμε από εδώ με 2.330 ευρώ και τα δωράκια μας υπέροχα. Και αν δεν είναι το αυτοκίνητο, όλα θα πάνε καλά. Και δεν είναι το αυτοκίνητο και όλα πήγαν καλά, γιατί όντως όποιος γυρίζει κερδίζει 2.330 ευρώ για την Άσια μας. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.